είχα κάτι τηλέφωνο εδώ πριν την εκπομπή. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να χαρείτε. Αν είναι δυνατόν, δεν πρέπει να χαρείτε. Πρέπει. Τι αν τα λέμε όλα. Δίκαια πράγματα. Αλλά όχι ότι παίξατε μεγάλη μπάλα. Τον προπονητή αυτό το βλάκα που έχετε, εάν έμπαινε τον γκολ του, τον πέναλτι του Καρβάλιο, θα τον βρίζατε αύριο. Οι αλλαγές που έκανε τις είδατε μετά το 60-70, τι έγινε. Είχατε πάει όλοι πίσω, όλοι. Έβγαλε το Σπόραρ και έναν άλλον και έβαλε τα δύο στόπερ, τον Τούρκο και το Σέκερφελ, πώς τον διάλογο τους λέτε. Και παίζατε όλα πίσω. Λοιπόν, η προπονημένη ομάδα, πάω στο άλλο μετά. Κάθε λίγο και λιγάκι κάτω ήσασταν, καλά αυτό το έχετε. Από το χέσιμο που τρώτε στο γύρο, στον Πειραιά. Αλλά η προπονημένη ομάδα αυτή που πάει για πρωτάθλημα, για όλα αυτά, έτσι. Και ο Ολυμπιακός είναι χάλια. Βέβαια είμαστε χάλια. Αλλά όχι ότι εσείς είστε η Μπαρτσελόνα της Ευρώπης. Έτσι θα διάλαβω εκεί. Λοιπόν, όσον αφορά τα δικά μας, έχω να πω εγώ στον πρόεδρο, αύριο μεταγραφές στα χαφ. Δεν είναι αυτά τα χαφ που έχουμε. Ούτε ο Καρβάλιο, το 3 χρόνια σχεδόν στον Ολυμπιακό, δεν έχει παίξει ποτέ του μπάλα. Ο Καμαρά, να μην πω έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε χαφ αύριο, μεθαύριο το πολύ. Μην χάσουμε και τον υπόλοιπο. Αυτό τις ελπίδες που έχουμε για το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ ελπίζω για πρωτάθλημα. Αρκεί να έρθουν οι παίκτες. Άμα είναι να παίζω εγώ και εσύ που με βλέπεις, δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, πρόεδρε, γρήγορα. Έχει στείλει τον άλλο στην Πορτογαλία και ακόμα τι κάνει για αυτή στην Πορτογαλία. Να φέρει τα χάφ γρήγορα να παίξουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση, παιδιά. Έτσι. Η ομάδα, καλός ή κακός, έχει αυτά τα προβλήματα. Τα όποια προβλήματα.